Θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει στην ευθύνη του πολλές χιλιάδες φοιτητών. Είναι ο κύριος Βασίλης Καρδάσης, είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, που καλησπέρα. Έχει βέβαια την έδρα στην καλησπέρα. Πάτρα. Καλησπέρα σας, κύριε Καρδάση. Καλησπέρα και εγώ. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι πρωτοποριακό σαν ιδέα, είναι μοναδικό και δίνει τη δυνατότητα εκπαίδευσης σε ανθρώπους οι οποίοι ίσως δεν την είχαν γιατί είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, για χίλιους δυο λόγους. Και νομίζω ότι είναι καινοτόμο και σαν ιδέα και σαν σκέψη, αλλά και σαν πορεία από εδώ και πέρα. Και σαν μέθοδο. Πρώτον, η Πάτρα πρέπει να είναι πολλαπλώς ευτυχισμένη, γιατί έχει στο χώρο της τρία πανεπιστήμια. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο είναι ένας κολοσσός, κυριολεκτικά, όπως το είπατε, γιατί έχει 40.000 φοιτητές. Έχει περίπου 2.000 διδάσκοντες, έχει διακτήνωση σε όλη τη χώρα και μαθήματά του γίνονται σε 14 πόλεις της περιφέρειας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρόκειται για ένα ογκόλυθο ακαδημαϊκό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ποιότητα όμως, γιατί εντάξει το μέγεθος, αλλά να θέσουμε την ποιότητα. Είναι ένα πανεπιστήμιο που ειδικεύεται αποκλειστικά στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Είναι πολύ μοντέρνα, είναι πολύ μέγα ζητούμενο για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα όλης της Ευρώπης, ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα τελευταίως. Δεν πάτε στην περπατημένη στα γνωστικά αντικείμενα τα οποία έχει το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, τα προγράμματα και τα προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά κυρίως. Δεν πάνε στην περπατημένη. Είναι διαφορετικά και βλέπουν μπροστά. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ένα πανεπιστήμιο το οποίο απευθύνεται σε μεγάλους αριθμούς, ένα και δεύτερον, που θέλει να και πρέπει να διαφοροποιηθεί από τα συμβατικά, όπως λέμε, πανεπιστήμια, θα πρέπει να έχει γνωστικά πεδία τα οποία να είναι ελκυστικά, να είναι πρόσφορα για την αγορά εργασίας, να δίνουν τη δυνατότητα διεξόδου σε σπουδαστές. Να κάνω μια αναγκαία, αν θέλετε, έτσι, διόρθωση σε αυτό που είπατε πάρα πολύ σωστά. Αποτελεί λίγο παρελθόν αυτό που είπατε, δηλαδή ότι κάποιοι άνθρωποι που δεν είχαν σπουδάσει πλέον πάνε στο ΕΑΠ. Δεν ισχύει αυτό. Ξέρετε ότι ο νέος πληθυσμός, οι νέες ηλικίες που σήμερα φοιτούν στο ΕΑΠ είναι κάτι το εντυπωσιακό. Όπερ σημαίνει, για λόγους που όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, ότι κάποιος επιλέγει να μην πάει να ξοδέψει δυστυχώς τα μεγάλα ποσά που απαιτούνται σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο στο εξωτερικό και να σπουδάσει στο ΕΑΠ, γιατί μπορεί να σπουδάσει από το σπίτι του και οποτεδήποτε θέλει. Μιλάμε για 40.000 ανθρώπους, όπως είπατε, φοιτητές. Φαντάζομαι ότι καθημερινά οι στόχοι που βάζετε διαφέρουν και ο πύχης ανεβαίνει και για την ποιότητα, έτσι δεν είναι? Ναι, ασφαλώς. Για παράδειγμα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Το ΕΑΠ ήταν ένα πανεπιστήμιο ακριβώς λόγω της εξαποστάσεως εκπαίδευσης και του γεγονός ότι οι φοιτητές δεν μπαίνουν καθημερινά σε αίθουσες να διδαχτούν. Δεν είχε δομή φοιτητικής μέρημνας. Μπορεί ένα πανεπιστήμιο που έχει φοιτητές να μην έχει μέρημνα δομημένη, εννοώ ως δομή συνεπώς για τους φοιτητές του? Για παροχές. Γιατί δεν έχουν προβλήματα αυτοί οι φοιτητές? Δεν πρέπει να σε απασχολήσει να τους παραχωρήσεις υποτροφίες ή γενικότερα ευκολίες και διευκολύνσεις? Αλλή μόνο. Δεύτερον, πρόσφατα φτιάξαμε, ίσως έχει διαβαστεί στον πατραϊκό τύπο, ότι ξεκινήσαμε μια ορχήστρα κλασική και χοροδία. Δηλαδή, σήμερα στην εγκαταστάσεις του ΕΑΠ γίνονται πρόβες από κλασική ορχήστρα και από χοροδία, στην οποία συμμετέχουν και υπάλληλοι του Ιδρύματος. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο βάρος θέλουμε να δώσουμε στην πολιτιστική διάσταση που έχει ένα πανεπιστήμιο. Και πρέπει να κάνετε και μια διασύνδεση του πανεπιστήμιου με την κοινωνία της Πάτρας, έτσι, με την ζωή γενικότερα της Πάτρας. Ναι, πέρσι είδατε ότι κάναμε ένα πολιτιστικό τριήμερο, το οποίο προχώρησε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το ονομάσαμε αυτού του είδους παρεμβάσεις το ΕΑΠ στην πόλη. Κάναμε ένα αντίστοιχο στην Αθήνα στο Δεκέμβρη, που ήταν μια συναυλία στο Παλάς σε συνεργασία με την ορχήστρα, σύγχρονη ορχήστρα της ΕΡΤ, τον Νταλάρα και τον συνθέτη Πλατήραχο, στο Παλάς, δωρεάν για τους φοιτητές μας. Εδώ στην πόλη θα κάνουμε μια θεατρική παράσταση τον επόμενο μήνα. Και επίσης ετοιμάζουμε δράσεις, γιατί φέτος γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του Πανεπιστημίου. Όπως καταλαβαίνετε, θα προβούμε σε μια συνολική δημοσιοποίηση δράσεων που θα είναι πολιτιστικές και όχι μόνο, επιστημονικές, ακαδημαϊκές, θέλω να πω.
πρόσφορες για τους πατρινούς και όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα. Πάντως δεν είναι μόνο οι φοιτητές και δεν είναι μόνο και το ζήτημα της κοινωνικής διασύνδεσης του Πανεπιστήμιου με την Πάτρα. Υπάρχει άλλο ένα μεγάλο κομμάτι στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο που έχει να κάνει με την εκπαίδευση με τους καθηγητές του. Τι γίνεται με αυτό το ζήτημα? Το ζήτημα αναφέρεται προφανώς στην προκήρυξη, τη νέα προκήρυξη που κάναμε για τα ΜΕΛΙΣΕΠ. Έχει ξεσηκώσει πολύ σκόνη. Είμαστε ευτυχισμένοι γι' αυτό, γιατί σημαίνει ότι πάμε καλά. Δεχόμαστε μεγάλες επιθέσεις και αυτό είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί σημαίνει ότι πάμε καλά. Ποιοι σας χτυπάνε, γιατί σας χτυπάνε? Κοιτάξτε, όταν προσπαθείς να αλλάξεις το οτιδήποτε στην Ελλάδα, όχι μόνο στο ΕΑΠ, το οτιδήποτε επιχειρηθεί να αλλάξει, ξεσηκώνονται οι πάντες. Τα βέλη στρέφονται εναντίον όποιου επιχειρεί να αλλάξει το οτιδήποτε. Εμείς εδώ και 1,5 χρόνο που είμαστε στη διοίκηση του Πανεπιστημίου, νομίζω και υπερηφανευόμαστε ότι κάναμε ένα έργο εντυπωσιακό για τα δεδομένα του χρόνου, για τις ακαδημαϊκές προοπτικές και για το βάθος των παρεμβάσεων που κάναμε. Συνεπώς, είναι εύλογο να ενοχλούνται πολλοί οι οποίοι είχαν συνηθίσει στο βόλεμα, είχαν συνηθίσει στη στασιμότητα και στην αδράνεια. Πετάτε πολλές κι εσείς τώρα. Προφανώς πετάω πολλές, διότι με συγχωρείτε, ένα πανεπιστήμιο το οποίο είχε 38 προγράμματα σπουδών επί σχεδόν 20 χρόνια χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα σε αυτό, ότι δεν ήταν αδρανές. Mm-hmm. Εμείς σε αυτό το διάστημα λοιπόν, το λίγο που σας είπα, δημιουργήσαμε 6 νέα προγράμματα σπουδών και φέτος, τη Δευτέρα, θα αποφασίσουμε για περίπου άλλα τόσα. Φανταστείτε ότι δημιουργούμε δηλαδή 12 νέα προγράμματα σπουδών, σαν 12 τμήματα πανεπιστημιακά να το πω, μέσα σε 1,5 χρόνο, όταν τα υπόλοιπα όλα τα προγράμματα είχαν φτιαχτεί τα πρώτα χρόνια της Προεδρίας Λυκουριώτη. Έκτοτε δεν είχε γίνει τίποτα στο ΕΑΠ. Δεν εφησυχάζεστε? Όχι, είμαστε ζωντανοί οργανισμοί και συνεπώς είμαστε πολύ κινητικοί, πολύ αισιόδοξοι, πολύ αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνουμε, με αίσθηση ευθύνης. Εγώ δεν είμαι καθηγητής στο ΕΑΠ, είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Θεωρώ ότι όταν ολοκληρωθεί το έργο μας, θα παραδώσουμε τα κλειδιά σε αυτούς που μας τα έδωσαν, ενώ στο Υπουργείο Παιδείας, και θα επιστρέψουμε στην κοιτίδα μας. Και έχετε και πλούσια δράση. Και μία από τις δράσεις, βέβαια, τις οποίες κάνετε, έχει να κάνει και με τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα, που είναι η Παγκόσμια ημέρα του νερού, με μία πολύ ενδιαφέρουσα διημερίδα η οποία διεξάγεται αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έχετε φέρει 60 επιστήμονες από ολόκληρο τον κόσμο για να μιλήσετε για το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων του νερού, των νερών που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, και είναι, νομίζω, εξαιρετικά σημαντικό. Κοιτάξτε. Το αντιλαμβάνεστε και το δέχεστε πως δεν υπάρχει πανεπιστήμιο χωρίς ερευνητική δραστηριότητα και χωρίς διεθνή ακαδημαϊκή αναγνώριση. Χαιρετίζουμε, υπερηφανευόμαστε και τον ευχαριστούμε τον κοσμήτωρα της Σχολής Θετικών Επιστημών, αναφέρουμε στον κύριο Καλαβουζιώτη, ο οποίος συμμετέχει σε αυτό το διεθνές δίκτυο επιστημόνων, οι οποίοι ερευνούν ακριβώς αυτό το ζήτημα. Και με δεδομένο ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε τη σημασία του νερού στη σύγχρονη εποχή και τα ζητήματα που παρέλκουν από αυτό, δηλαδή τι προβλήματα αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία, είτε του κόσμου, είτε οι προηγουμένες κοινωνίες της Δύσης, σε ό,τι αφορά την κατανάλωση και την εξέβρεση αποθεμάτων νερού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το γεγονός ότι γίνεται στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Περιβόλα, αυτή η διεθνή συνάντηση, με 60 ξένους επιστήμονες και πολλούς Έλληνες συναδέλφους, είναι για μας κάτι προωθητικό, είναι για μας κάτι που μας τονώνει παραπέρα την προσπάθεια που κάνουμε, και οφείλω να ευχαριστήσω και τα μέλη από τη σχολή και τους συναδέλφους που έχουν έρθει. Κύριε Καρδάση, να σας ευχαριστήσουμε και εμείς εσάς για την παρουσία σας εδώ στην Μετρόπολη. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε αρκετά συχνά, γιατί δεν κάθεστε ήσυχοι και αυτό είναι καλό. Ναι, είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε να δούμε τώρα τα όσα έγιναν το μεσημέρι, από το πρωί μάλλον σήμερα, στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Με μια ενδιαφέρουσα διημερίδα γιόρτασε το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο την ημέρα νερού στις εγκαταστάσεις του στην Πάτρα. Στην έδρα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου βρέθηκαν 60 καθηγητές πανεπιστημίων από Ευρώπη, Ασία, Αμερική, Αφρική και Αυστραλία, όπου ανέλησαν το ζήτημα νέες ευκαιρίες και προοπτικές της επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων. Διοργανώσαμε ένα διήμερο workshop, μια επιστημονική ημερίδα, η οποία έχουν έρθει στην Πάτρα περί τους 60 ξένους καθηγητές πανεπιστημίων. Μπορώ να πω από όλες τις χώρες σχεδόν του κόσμου, οι οποίοι συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα που έχει σχέση με την επαναχρησιμοποίηση των νερών για διάφορες κρίσεις, και
Στην αρχή αυτού του προγράμματος, σήμερα γιορτάστηκε η Παγκόσμια ημέρα του νερού. Το συγκεκριμένο θέμα αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς οι επιστήμονες τονίζουν ότι κάθε χρόνο το πρόβλημα με το νερό διωγγώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και πλέον αναζητούνται ασφαλείς λύσεις για την επαναχρησιμοποίηση του νερού. Έχει σαν κύριο μέλημά του να οδηγηθούμε κάποια στιγμή στις οδηγίες που αφορούν άλλες ουσίες, όπως είναι τα αντιβιωτικά, όπως είναι οι φαρμακευτικές ουσίες, οι οποίες ανιχνεύονται μέσα στα απόβλητα. Άρα λοιπόν προσπαθούν οι επιστήμονες σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και παγκόσμιο να δώσουν τέτοιες οδηγίες οι οποίες θα κάνουν ασφαλή την επαναχρησιμοποίηση του νερού αυτού, ούτως ώστε να μπορεί να διοχετευτεί όχι στους υδάτινους αποδέχτες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται περιβαλλοντικά, αλλά να διοχετευτεί σε άλλες χρήσεις προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, στο χώρο του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, λειτουργεί και έκθεση με έργα του καθηγητή φυσικής Γιάννη Τρυπαναγνωστόπουλου, ο οποίος συνδυάζει το επιστημονικό του αντικείμενο με την τέχνη. Ο κ. Τρυπαναγνωστόπουλος, μάλιστα, δίνει με τα έργα του και μια διαφορετική διάσταση των προσφυγικών ροών που περνούν από τη χώρα μας. Το αντιμετωπίζω το θέμα και από άποψη φυσικής ως φυσικός, θεωρώντας ότι η ροή του νερού είναι ένα σημαντικό θέμα στην αντίληψη και της κινητικότητας. Όχι μόνο του νερού, αλλά και της κινητικότητας των ανθρώπων, της μετάβασης από τη μία πλευρά της γης στην άλλη. Έχω και πλευρές οι οποίες αντιμετωπίζουν ακόμα και το θέμα της μετανάστευσης ως μια ροή ανθρώπων, δηλαδή το θέμα της ροής. Γι' αυτό το λόγο και ο τίτλος της έκθεσης είναι «Water Flow Patterns», δηλαδή σχηματισμοί το πώς έχουμε τη ροή του νερού. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν στις 23 Μαρτίου.